Αγίων Ευθερίου Πεντεπόλου 66, κακή φιλία. Κάνει συντροφιά με κακό φίλο. Αν έχεις χρήματα, θα ζει μαζί σου φιλικά. Αν έχεις κάτι, θα σου το φάει. Θα σε αδειάσει. Και στη συνέχεια θα διαφορήσει για τον πόνο σου και την ανέχειά σου. Και αυτός δεν θα σε συμπονέσει. Όταν έχει την ανάγκη σου, θα σε παραπλανήσει. Και θα φανεί και γελαστός απατηλά για να σου δώσει ελπίδα. Θα σου μιλήσει με καλά λόγια και θα σε ρωτήσει τι ανάγκη έχεις. Και τέλος την εσχάτη σου ανάγκη θα σε εγκαταλείψει, κουνώντας ειρωνικά το κεφάλι για την αφροσύνη σου. Ασεβείς θα ληστήσουν τελικά και θα γίνουν υποπόδια και υπηρέτες στις πόρτες των καλών ανθρώπων, όπως συνέβη με τον πλούσιο και τον Λάζαρο στη μέλουσα ζωή. Τους φτωχούς τους εγκαταλείπουν οι φίλοι τους, ενώ των πλουσίων οι φίλοι πολλοί. Ευτυχούν τον φίλοι πάντες, δυστυχούν τον ούτε οι γονείς τους. Αλλά να ξέρουν ότι όποιος αμαρτάνει περιφρονώντας έτσι βάρβαρα και απάνθρωπα φτωχό, αυτός θα τιμωρηθεί, ενώ όποιος ελεεί το φτωχό, αυτός θα είναι μακάριος από Θεό και ανθρώπους. Μην κάνεις συντροφιές με πλούσιους, τελικά θα ζημιωθείς. Όπως η συναναστροφή της πυλήνης χύτρας με το χάλκινο λέβητα, τέτοιο αποτέλεσμα έχει. Πλούσιος αδικεί και επιπλήττει και από πάνω, σαν να έχει αδικηθεί ο ίδιος. Ο φτωχός αδικείται και προσπέφτει παρακαλώντας και από πάνω για συγγνώμη από τον πλούσιο που τον αδίκησε, σαν να έχει αδικήσει αυτός. Όσο σε χρειάζεται ο πλούσιος, γιατί του είσαι ωφέλιμος, σε έχει στη δούλεψή του και σε εκμεταλλεύεται. Και όταν δεν σε χρειάζεται πια, τότε σε διώχνει, σε εγκαταλείπει και ούτε σε σκέφτεται στην ανάγκη σου, αλλά διαφορεί, σειράχ. Μη μηχανοραφείς εναντίον του φίλου σου κακά, γιατί αυτός είναι πλησίος σου και σου έχει εμπιστοσύνη. Εάν προδώσεις αυτό που έχει το θάρρος του μαζί σου, τότε αυτό είναι θηριώδες. Το να βυσοδομεί κανείς εναντίον του άλλου έχει διπλή απιστία. Κάθε κακό είναι αποτρόπαιο, αλλά καθίσταται ακόμα πιο αποτρόπαιο όταν συμβεί σε συμπολίτη και γείτονα που ζει αμέριμνος και ανύποπτος κοντά μας και δεν ξέρει τι τον περιμένει από τέτοιους φίλους. Θα σε κάνει να νιώσεις υποχρέωση απέναντί του και ντροπή με τα συμπόσια του, μέχρι ότου σε αφαιμάξει 2-3 φορές και στο τέλος σε περιγελά. Έπειτα θα δει με περιφρόνηση την κατάστασή σου και θα σε εγκαταλείψει, κουρνώντας και το κεφάλι χλεβαστικά εναντίον σου. Άνθρωπος χωρίς ηθικές αρχές οδηγεί σε πειρασμό τους φίλους του και τους φέρει σε κακό δρόμο. Υπάρχουν φίλοι για ορισμένο χρόνο ευνοϊκοί. Αυτοί όμως τη μέρα της δυστυχίας σου δεν θα παραμείνουν φίλοι σου. Άλλοι πάλι φίλοι μεταβάλλουν τη φιλία τους έχθρα και φέρουν στο φως τα τρωτά για να ονειδιστεί ο παλιός τους φίλος. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι φίλοι όσο τρώνε μαζί σου στο τραπέζι που τους παραθέτεις. Και αυτοί εννοείται τη μέρα που θα τους χρειαστείς δεν θα σταθούν δίπλα σου, αλλά θα συγκαταλείψουν. Αυτοί όλα τα αγαθά σου θα τα χρησιμοποιούν σαν δικά τους, πάντα τα σα εμάστη. Και θα κάνουν και το αφεντικό στους δικούς σου και μέσα στο σπίτι σου. Όταν όμως τους έχεις ανάγκη, όλους αυτούς θα στραφούν εναντίον σου και θα εξαφανιστούν, να μην σε συνδράμουν. Απομακρύνσου από τους εχθρούς σου, αλλά πρόσεχε και από τέτοιους φίλους. Τι απάτη φιλία, όταν ο φίλος χαίρεται τη χαρά του φίλου και στη θλίψη αναχωρεί μακριά. Τέτοιος φίλος είναι ψεύτικος, γιατί τους φέρνει κοντά σου μόνο το συμφέρον τους. Διαστραμμένος παίρνει τη στοιχεία τριγύρω του, κρατώντας αναμένο δαυλό δειλιότητας και συκοφαντίας και ανάβοντας μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφικές, αφού διαχωρίζει και τους φίλους αναμεταξύ τους, προσιλώνοντας το βλέμμα του σε ένα στόχο συγκεκριμένο, σκέφτεται διαρκώς διαστραμμένα, έως ότου εξωτερικεύσει ό,τι κακό σκέφτονταν. Αυτός είναι πια ολότελα καμίνη κακίας αναμένος στους φίλους. Λόγια άσχημα σε τη φωτιά καυστικά, άνθρωπος ανάγωγος. Στοιχείο διαλυτικό της κοινωνίας έχει το δόλο για δαυλό αναμένο στο χέρι και ανάβει πυρκαγιές ανάμεσα σε φίλους επιστήθειους, καταλαλώντας τους πάντες από συκοφαντία και στη συνέχεια πασχίζει να σύρει στο κακό όλους. Κάνει τα δύνατα δυνατά με κακούργα σχέδια να καταστρέψει τους πάντες. Όποιος όμως κάβει βέβαια το λάκκο του άλλου, πέφτει μέσα ο ίδιος, παροιμίες. Ο υποκριτικά συγκατανεύων με τα μάτια του δημιουργεί κακά και δεν μπορεί κανείς να προφυλαχτεί από την υποκρισία του. Μπροστά σου θα σε κάνει να χαμογελάς και θα θαυμάζει τάχα τα λόγια σου καλύπτοντας την κακία του, αλλά από πίσω σου κατόπιν κρυφά θα δώσει σκανδαλώδεις έννοιες και θα διαστρέψει ό,τι είπες. Πολλά μίσησα, αλλά όχι τόσο όσο αυτό το κακό της υποκρισίας που το μίσε και ο Θεός, ενώ η μεγαλύτερη αρετή, ειλικρίνεια που μας τη συνέστησε και ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη, παρουσιάζοντάς μας ως υπόδειγμα την παιδική απλότητα και τη μετάνοια της αμαρτωλής γυναίκας. Μίσησε την υποκρισία ταλαρίζοντάς την στο πρόσωπο του Φαρισαίου και με αποκορύφωμα την προδοσία του Ιούδα με το φίλημα. Πάντως, οι κακοί κακά θα βρουν, όπως αναφέρει στη συνέχεια τον λόγο του, γιατί όποιος κάβει το λάκκο του άλλου πέφτει μέσα ο ίδιος.
Σειράχ. Τον κόλακα δεν λέμε φίλο, γιατί η κολακή είναι αρρώστια της φιλίας φίλων. Φίλος ακόλαστος μέχρι το στόμα του να τρώει από εμάς εφημί και κολακεύει και μας θαυμάζει. Και όταν λίγο φύγει από το τραπέζι που τρώει, βάλει με πέτρες βλαστημώντας μας, γιατί την κοιλιά του είχε για Θεό Βασίλειος. Κακή φιλία, φοβερότερη έχθρας. Από αυτή μπορεί να φυλαχθείς, από εκείνη όχι. Ασεβής φίλος καταστρέφει τον άλλο. Υπερεπαινεί πρωί-πρωί το φίλο του με μεγάλη φωνή. Αλλά δεν διαφέρει καθόλου από αυτόν που τον καταργέται, γιατί είναι υποκριτική όλη η συμπεριφορά του και γενικά επιβλαβής για την ψυχή του και όχι μόνο. Μου πήρε και το ένδυμά μου με τα λόγια του τα πλάνα, καλοπιάνοντάς με. Προδοτικός φίλος δεν διαφέρει καθόλου από δολοφόνο και πρέπει να λέγεται κακούργος και φωνιάς. Αματωλός φίλερης ταράζει και φίλους ακόμα και σκανδαλίζει, βάζοντας λόγια ανάμεσα σε φίλους που ειρηνεύουν στα καλά καθούμενα, ενσπείροντας διαβολές. Σειράχ. Σίδηρος οξύνει και ακονίζει άλλο σίδηρο και κάθε άνθρωπος τον άλλο με την πνευματική τους επικοινωνία και σχέση το ίδιο ανάλογο αποτέλεσμα έχουν και αναπτύσσουν τον εσωτερικό μας κόσμο στο καλό ή Θεός φυλάξεις το αντίθετο, πας άλλος πας άλλο, εκρούεται. Κατά το αδερφός υποαδερφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά ή όπου είσαι δύο ή τρεις συνηγμένοι από το Ευαγγέλιο της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, η ενότητα πάντα σε κάλεσε. Αντίθετα, φίλος που ψευδομαρτυρεί εναντίον φίλου μοιάζει με σκληρό ρόπαλο και κοφτερό μαχαίρι και αιχμηρό βέλος. Έτσι είναι ο ψευδομάρτυρας κατά ανίουσα κλίμακα παρόμοιος με τρία φωνικά μέσα. Το ένα φέρνει μόλοπες, το άλλο κάταγμα, το τρίτο σε αιχμηρό διαπερνά την καρδιά και επομένως φέρνει αυτό το κακό κάθε άλλο είδος κακού. Όποιος ονειδίζει φίλο διαλύει φιλία και πολύ περισσότερο όποιος βρίζει τον ευεργέτη φίλο του. Θεός τη γης, θεομίσιτος, δηλαδή φίλος, άπιστος και ευδέλυμα Θεού φίλος συμφέροντας, γιατί έφυγε η πίστη από αυτόν και η φιλία του μέχρι την κοιλιά του και όλες οι ονομασίες, όλο υποψίες και μην τον πιστεύεις, Χρυσόστομος. Απόφυγε αμέσως δολοπλόκο φίλο, γιατί δεν χορταίνει να σε κατατρώει ολόκληρο και να το θεωρείς χειρότερο και από εχθρός του δόλου αυτό φίλο. Ανέσπλαχνος ο κακός ο φίλος και σκουριά στο χαλκό ο κακός ο φίλος. Ταλέπορος είσαι, εάν πέσεις σε άρπαγα φίλο, γιατί θα σε φάει ζωντανό. Αν δεν τρέπεται ο φίλος για ό,τι κακό έκανες, πώς θα ντραπεί αυτός που δεν σε ξέρει. Δίφυλος. Κοίτα, μην κάνεις φίλο καλό άλλο παρά ούτε τίποτα άλλο. Και μη ζητάς να κάνεις κακό, γιατί δεν θα είναι πιστός στη φιλία σας, παραγεμάτος δόλο και απάτες πολύπλοκες και δεν θα σωθείς ένας τέτοιος φίλος. Τέτοιος ο άνθρωπος που έχει μια γλώσσα και δυο βουλές στο νου του. Αυτός ο φοβερός ο φίλος ή μάλλον καλύτερα εχθρός παρά φίλος. Κοίτα τον πώς κολακεύει συνέχεια όταν τον κοιτάς και όταν απομακρυνθεί σε κατηγορεί άσχημα. Αυτός ο φίλος δεν είναι καλός. Άλλα λέει καλύτερα και άλλα σκέφτεται χειρότερα. Θεόγνης. Ήβρη και έσχος, κακό και ερδοστέως φίλος πλεονέκτης. Μην κάνεις φίλο ποτέ σου υποκριτή και ψεύτη. Φιλία τάσταλο και ακόλαστο αγχώνει. Σώσου γρήγορα από αυτόν και άφησε αυτόν τον πονηρό σου φίλο. Τέως φίλος εσχρός ευαγούς έφυγε, αλλά άρπαγας έφτασε κερδοσυλέκτης. Και βέβαια κερδοσύνη φίλο φέρνει ολεσύμβρωτο. Όμως πάλι Θεός τιμωρεί αυτό το φίλο.